Σε Λερναία ύδρα έχουν εξελιχθεί οι μήνυ χωματερές στο Ηράκλειο, καθώς ασυνείδητοι πολίτες ξεφορτώνουν ογκώδια αντικείμενα, στρώματα, καρέκλες, κλαδιά και όχι μόνο σε διάφορα σημεία της πόλης, αδιαφορώντας για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο κεντρικό δρόμο της Φοινικιάς. Αφήνουν αντικείμενα ογκώδη, τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε στα πορνηματοφόρα. Δηλαδή, όσο και να προσπαθούν τα παιδιά που εργάζονται στα πορνηματοφόρα, θα σπάσουν τα πορνηματοφόρα όταν πετάξουν τα αντικείμενα, τα ντουλάπια, τα στρώματα. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε με το πορνηματοφόρο. Οι πολίτες ή δεν το γνωρίζουν ή το γνωρίζουν και κάνουν πως δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν τους κυνηγάω, τους ψάχνω. Άμα σου πω πως γίνεται χαμός εδώ, δεν περνάει άνθρωπος να μην... Όλα τα ξεφορτώνουν εδώ με φορτηγά. Μα τι είναι. Και εκτός αυτό η μυρωδιά που έρχεται συνήθως. Παντού ξεφορτώνουν. Και πιο μέσα και εδώ που βρουν, σταματάνε και τα αδειάζουν. Λες είναι σκουπιδότοπος εδώ. Μα όταν είναι μέσα στο αμάξι και βαριούνται να κατεβούν, από την πόρτα από το αμάξι δίνει μια κιά, μπουν στον κάδο καλός. Αν δεν μπουν, απόξω. Μα δεν μπορώ εγώ να γίνω χωροφύλακας. Απαράδεκτες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τους δημότες να γανακτούν και αυτό το καλοκαίρι. Το προηγούμενο Σάββατο πήραμε 3 φορτηγά από την περιοχή των Μαλάδων. Κλείσαμε μια χωματερή εδώ κοντά στην περιοχή των Ιαχωβάδων. Όμως οι πολίτες δεν θέλουν να συμφωνούν με την καθαριότητα. Τα βλέπετε μόνοι σας το τι γίνεται εδώ. Εδώ έχει ρεμίζα καλή και σταματάνε όλοι και ξεφορτώνουν. Τα πάντα. Μπάζα. Δεν είναι καλό φυσικά, αλλά δεν, τι να πεις τώρα, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Άμα ο άνθρωπος δεν έχει παιδεία, αφού περνάει ο άλλος από εδώ απέναντι, να βάλει καλάθια. Επόπτες καθαριότητας απομακρύνουν τόνους μπαζών και όχι μόνο, αναταχτά χρονικά διαστήματα, όμως παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους, το πρόβλημα με τις αυτοσχέδιες κομματερές παραμένει το μεγάλο αγκάθι στην περιοχή. Έχω πιάσει αρκετούς. Έχω πιάσει επιχειρήσεις, έχω πιάσει δημότες, έχω επιβάλει πρόστιμα, αλλά όμως δεν είναι, δηλαδή εγώ σαν πόπη, ας πούμε, σαν επόπτης καθαριότητας, δεν είναι το θέμα μου να βάλω πρόστιμο. Είναι να συμμορφωθεί ο δημότης με τους κανόνες καθαριότητας. Είχα πιάσει ένα δημότη ο οποίος πετούσε μπάζα στη όχθες του ποταμού, ας πούμε, 2813 409 660. Μπορεί να πάρει ο δημότης τηλέφωνο να ενημερώσει ότι έχει ένα ογκώδιο αντικείμενο, ένα στρώμα και να περάσει στο κάντρι του Δήμου να το μαζέψει, να μην έχω αυτή την εικόνα. Έρχονται, έχουν γίνει πολλά. Το αποτέλεσμα το ίδιο. Είχαν κάνει και άλλες χωματερές, συγκλείσανε από εκείνη τη μεριά όλα καλά. Τώρα ξανά από την αρχή. Από εδώ είναι το πρόβλημα. Ασυνείδητοι πολίτες δρούν κυρίως νυχτερινές ώρες προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν προκαλέσει ζημιές και στους κάδους απορριμμάτων όπου ξεφορτώνουν μπάζα και οικοδομικά υλικά. Καταρχήν, πώς πούν τα πορνηματοφόρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε πέτρες και τούβλα μέσα σε ένα πορνηματοφόρο ή σε ένα κάδο. Δηλαδή, κουραστήκαμε να αλλάζουμε κάδους και κάδουμε σπασμένοι. Όταν έχει μέσα καδρόνια από μαραγκούς, όταν έχει μέσα μπάζα, όταν έχει μέσα τούβλα.